Υπότροποι για υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή για τους ισχυρισμούς τους. Οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης με το φορτίο μαμούθ από χασίς και ηρωίνη που αποκαλύφθηκε στη διάρκεια επιχείρησης της δίωξης ναρκωτικών, η οποία είχε στηθεί γύρω από ένα ιχθυοπολείο, πήραν το δρόμο για τη φυλακή μετά τις απολογίες τους. Από την απόφαση προσωρινής κράτησης εξαιρέθηκε η 64χρονη μητέρα του βασικού κατηγορουμένου, η οποία εγκεφέρεται ως φύλακας των ναρκωτικών που βρέθηκαν στο σπίτι της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η ιδιαίτερα υψηλή εγκυοδοσία των 8.000 ευρώ προκάλεσε δυσφορία στο συνηγορό της, ο οποίος έκανε λόγο για υπερβολική αυστηρότητα. Η γυναίκα προχωρησμένης ηλικίας, με σοβαρά προβλήματα υγείας και παθολογικά και ψυχιατρικά, αποδεδειγμένα με πάρα πολλά έγγραφα, η οποία την τελευταία στιγμή χρησιμοποιήθηκε ο χώρος της του σπιτιού της από τον γιο της. Έχει ένα ιστορικό, ούτε υπάρχουν πραγματικά πιστικά που να τη συνδέουν καθιδήποτε τρόπο με τις ναρκωτικές ουσίες που πήγε και φύλαξε στο σπίτι της ο γιος της. Βρέθηκε με μια εγκυοδοσία 8.000 ευρώ για να αφαιθεί ελεύθερη. Αυτό ειλικρινά με εξέπληξε. Ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Αυτού του ύψους εγγύηση για μια γυναίκα που παίρνει σύνταξη 400 ευρώ και προχωρημένες ηλικίες. Η επιχείρηση που αποκάλυψε το δίκτυο διακίνησης σκληρών ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη με επίκεντρο τις περιοχές του Πανκριτίου και του Μασταμπά, ενώ συνοδεύτηκε από την κατάσχεση 7 κιλών χασίς, ποσότητας κοκαίνης, καθώς και 2,5 κιλών λευκής σκόνης, η οποία σύμφωνα με την Ελλάς είναι ηρωίνη, την οποία οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να ξεφορτωθούν πετώντας τη στα σκουπίδια. Μιλάμε για μια ποσότητα κοκαίνης, η οποία είναι γύρω στα 75 γραμμάρια. Αποδεδειγμένα είναι εξαρτημένος χρήστης, θα ζητήσει και πράγματα γνωμοσύνη για αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα ναρκωτικά τα οποία βρήκανε. Οι κατηγορούμενοι μέσω των συνηγόρων τους εξακολουθούν να ζητούν ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η σκόνη δεν είναι ηρωίνη. Γι' αυτό όμως υπάρχει ένας σοβαρός προβληματισμός. Εμείς θα ζητήσουμε διασταυρωμένη εργαστηριακή εξέταση. Ξαναλέω, διασταυρωμένη εργαστηριακή, δηλαδή από δύο εργαστήρια εξέταση για το τι είναι η ουσία. Δεν θα εμπιστευτούμε κανένα εργαστήριο από μόνο του. Δεν θα αρκεστούμε μάλλον στην εικόνα που θα μας δώσει κανένα εργαστήριο. Εμείς θα επιδιώξουμε να είναι διασταυρωμένη η όποια εικόνα δοθεί.